λεπτά άπιστος και διαστραμμένη. Έως πότε θα είμαι μαζί σας, έως πότε θα σας ανέχομαι, είπε ο Κύριος. Είναι, αγαπητοί μου χριστιανοί, είναι η δευτέρα φορά που ανεβαίνουμε τον άμβονα του κεντρικού τούτου ναού της πρωτεύουσης. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριον δια τη συνάντηση αυτή. Η συρροή τόσου λαού, ευσεβούς λαού, που δεν προέρχεται μόνο από την ενορία του Αγίου Κωνσταντίνου, αλλά προέρχεται και από τα γειτονικά ενορίας και από τα μακρινά ακόμη ενορίας και από αυτά ακόμη τα κράσπεδα της πόλεως και από τα πέριξ χωρία της Αττικής, διότι υπάρχουν μέσα στο ακροατήριο και άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από μακρινά χωριά της Αττικής. Η συρροή, λέγω, τόσου λαού και προπαντός νέων είναι ένα φαινόμενο παρήγορο. Συγκινεί τον Ιεροκήρυκα η συρροή αυτή. Και μόνο τον Ιεροκήρυκα συγκινεί η συρροή και αυτόν ακόμη τον αγγελικό κόσμο. Εάν ο σατανάς λυπείται και αγαναχτεί δια τη συγκέντρωσή σας, οι άγγελοι χαίρουν. Χαίρουν διότι ευρίσκεστε εντός του ιερού τούτου ναού. Θα χαρούν ακόμη περισσότερο εάν δώσετε προσοχή εις τα λόγια τα απλά του ιερομονά. Θα χαρούν ακόμη περισσότερο εάν οι καρδίες σας θερμανθούν κάτω από το πυρ του Θείου Λόγου. Θα χαρούν ακόμη περισσότερο εάν το δάκρυ της μετανοίας κυλήσει εις τα σπαριά σας, ένα δάκρυ που περιμένουν χρόνια και χρόνια οι άγγελοι, ένα δάκρυ που θα πάρουν οι άγγελοι για να γίνει επάνω στους ουρανούς πολύτιμο πετράδι, θα χαρούν ακόμη περισσότερο εάν από εδώ μεταβείτε απευθείας εις το ιατρείο των ψυχικών, εις την ιεράν εξομολόγηση. Και ακόμη περισσότερο θα χαρούν εάν όχι μόνο να ακροάτε, αλλά και ποιητέ του λόγου αναδεικτείτε. Ήθε, αγαπητοί, το Πνεύμα το Άγιο, που άναψε φωτιές, πνευματικές φωτιές, μέσα στις καρδιές των 12 Αποστόλων, ήθε, λέγω, το Πνεύμα το Άγιο, να ανάψει πνευματική φλόγα μέσα εις την καρδία όλων και ο καθεής από εσάς να γίνει ένας μικρός ιεροκήρυκας εις τον κύκλο των γνωρίμων του. Μετά τη μικρά αυτήν εισαγωγή, τον πρόλογον αυτό, εισέρχομαι, αγαπητοί, εις το θέμα της απόψινής ομιλίας. Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι μία κραυγή. Είναι ένα σώς, ένα σήμα. Θα υπάρξουν αυτιά να συλλάβουν το σήμα αυτό. Είναι μία κραυγή. Βοήθεια. Ποιος φωνάζει? Ποιος κινδυνεύει? Είναι η κραυγή
του δυστυχισμένου πατέρα. Είναι η κραυγή που οικούσαμε σήμερα εις τους ιερούς ναούς, ότι ανεγνώστη το Ευαγγέλιο της Τετάρτης Κυριακής των Ιστιών. Είναι η κραυγή του πατέρα εκείνου που είχε παιδί σε ελληνιαζόμενο, κάτω από την επίρρεια του δαιμονίου, του ακαθάρτου πνεύματος. Το παιδί σπαρταρούσε σαν το ψάρι που σπαρταράει στην αμμουδιά όταν το βγάζεις από τη θάλασσα. Το παιδί είχε κρίση. Το παιδί έπεφτε στη φωτιά και στο νερό. Το παιδί άφρισε. Το παιδί έτρισε τους οδόντες του. Το παιδί παρουσίαζε θέαμα ασπαραξικάρδιο. Βοήθεια φώναζε. Βοήθεια στους μάγους. Βοήθεια στους γιατρούς. Βοήθεια σε κάθε άνθρωπο. Βοήθεια στους Αποστόλους. Επιτέλους, απελπισμένος, έπεσε στα πόδια του Χριστού και φώναξε βοήθεια. Ο πατέρας αυτός δεν είναι μοναδικός. Ο πατέρας αυτός που εζήτη βοήθεια για το παιδί του είναι ένα πραγματικό σύμβολο χιλιάδων γονέων οι οποίοι ζητούν βοήθεια για τα παιδιά τους. Εάν ολίγα παιδιά πάσχουν όπως έπασχε ο γιος του πατρός αυτού, υπάρχουν όμως χιλιάδες παιδιά που πάσχουν κατά διάφορων τρόπων. Έχουν κακίας, έχουν ελαττώματα, έχουν ανομαλίες. Είναι οι μικροί δαιμονιζόμενοι της σημερινής κοινωνίας. Και θα έπρεπε να είμαι βαθύς ψυχολόγος, να έχω την τέχνη εκείνη την μεγάλη που έχει ένας ξένος λογοτέχνης που περιέγραψε τους δαιμονισμένους, για να μπορέσω κι εγώ να σας δώσω απόψε την φωτογραφία των μικρών δαιμονιζομένων της κοινωνίας μας. Για ρίψτε, αγαπητοί μου, μια ματιά στον παιδικό κόσμο. Στον παιδικό κόσμο που αρχίζει από τα μικρά χρόνια, από τα 4 χρόνια και φτάνει μέχρι τα 20, μέχρι των παιδιών που πάνε στο στρατό. Ρίψτε μια ματιά στην νηπιακή, στην παιδική, στην εφηβική, στην ανική ηλικία. Το παιδί στο σπίτι μέσα είναι ένας μικρός τύραννος. Στο σχολείο ο διδάσκαλος και ο καθηγητής είναι σήμερα τα δυστυχέστερα πρόσωπα του κόσμου. Το έργο τους είναι δύσκολο. Μάλλον τυριοδαμαστέ ή παιδαγωγοί ή μπορούν να αποκριθούν. Δεν τολμούν ούτε το αυτί του μικρού παιδιού, του ταραξία, του μικρού γορίλα να αγγίξουν. Θα πάνε στο δικαστήριο. Το παιδί στο σπίτι τύραννος. Στο σχολείο συμφορά για τον διδάσκαλο και τον καθηγητή. Στο δρόμο έξω, στην πλατεία έξω, στα κέντρα, το παιδί έχει αποβάλει πλέον την εδώ, την εντροπή. Πειράζει, εσχρολογεί, φωμολογεί. Δεν το έχει τίποτα το παιδί να εξφεντονίσει στο πρόσωπο, σεβαστών προσώπων, ηλικιωμένων προσώπων, ό,τι βρει μπροστά του. Ακόμη δε περισσότερο φρασίτερα τα παιδιά, ανεδέστερα τα παιδιά, μικροί σάτεροι, έφτασαν μέχρι τιού του σημείου ανεδείας τα παιδιά της Ελλάδος, ώστε να επιτίθενται εναντίον σεμνών γυναικών, εναντίον κορασίδων, εναντίον εγγάμων και αγάμων. Δια πρώτη φορά ο ελληνικός λαός παρουσιάζεται θεατής τιούτων φαινομένων. Και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δεν θα τολμά γυναίκα να βγει προς τα έξω.
και θα αναγκαστούν ο πατέρας και ο άντρας και ο μνηστήρ να κρατά περίστροφον για να πυροβολεί στον αέρα προς εκφοβισμόν μιας αγέννης μικρών θηρίων που κατέκρισε την πατρίδα μας. Είναι η γνωστή πλέον σε όλο τον κόσμο υπό το όνομα Dead Boys. Αυτοί ξεχωρίζουν, θέλουν να ξεχωρίζουν. Διακρίνονται από την εξωτερική εμφάνισή τους. Από τον τρόπο που κόβουν τα μαλλιά τους. Από τον τρόπο που ενδύονται. Από τα στενά, από τη στενή ενδυμασία, από τα παπούτσα, από το είδος των παπουτσών τους, από την προτίμηση που έχουν σε χορούς, εξωφρενικούς χορούς και σε τραγούδια άσχημα και ακατάλληλα. Όπως είπα, είναι εις όλες τις χώρες. Είναι η πιο μεγάλη αυτοκρατορία αυτή. Κάποιος έκανε ένα απολογισμό και απέδειξε ότι όλα αυτά τα παιδιά που έχουν φύγει από την τροχιά της οικογενείας των παραδόσεων, της σεμνότητος ή της εδούς, ότι όλα αυτά τα παιδιά που σχηματίζουν μια αυτοκρατορία αόρατων, φοβερότερη από την αυτοκρατορία ή αντίποτε αυτοκρατορία, τα παιδιά αυτά που ύστερα από μερικά χρόνια θα παραλάβουν στα χέρια τους την κυβέρνηση του κόσμου, η αυτοκρατορία, λέγω αυτό, των Dead Boys, είναι φοβερά. Υπελόγησε κάποιος ότι κάθε μέρα τα παιδιά αυτά ξοδεύουν στα παν, στους χορούς, στα χαρτιά, στις διασκεδάσεις, σε ό,τι τέλος πάντων υπάρχει προς διασκέδασή τους, τα παιδιά αυτά σε όλο τον κόσμο υπελόγησαν ότι ξοδεύουν ημερεσίως κάθε μέρα 3 εκατομμύρια στερλίνες χρυσές λίρες. Όλο το χρόνο 1 δισεκατομμύριο χρυσές λίρες γίνονται φωτιά του διαόλου. Αλλά αδελφοί μου, εγώ απόψε δεν ανέβηκα για να απαγγείλω κατηγορώ εναντίον της νεότητος, εναντίον των παιδιών. Όχι, όχι. Τέτοιο κατηγορώ δεν απίθυνε και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Όταν παρουσιάστηκε μπροστά το παιδί που άφριζε, που έτριζε, που εσπάραζε, που χτυπούσε, δεν το επέπληξε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ο έλεγχος του εστράφει σε τρεις κατευθύνσεις. Πρώτα-πρώτα εστράφει ο έλεγχος του προς τους μαθητάς και αποστόλους που δεν είχαν την δύναμη να τον θεραπεύσουν. Δεύτερο, ο έλεγχος του εστράφει προς τον πατέρα των ταλέπορων, διότι αυτός ο πατέρας δεν ήρθε εν καιρό στο Χριστό, δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα για το παιδί του παιδιώθε. Και ο τρίτος έλεγχος εστράφει εις όλων των όπλων, εις όλων των λαών, που κατά την ανθρώπων είτε και αυτός υπεύθυνος του δράματος του παιδιού. Και είπε ο γενεάπιστος και διαστραμμένη, έως πότε έσωμε τιμών, έως πότε ανέξουμε εμάς. Τι ήθελε να πει ο Χριστός με τα λόγια αυτά? Ότι για το κατάντημα του παιδιού, εάν το παιδί αυτό έγινε ένας μικρός δαιμονιζόμενος, για το παιδί αυτό το μικρό δαιμονιζόμενο, υπεύθυνος ήταν και οι Απόστολοι. Υπεύθυνοι ήταν και ο πατέρας και η μητέρα. Υπεύθυνος ήταν και ολόκληρος ο λαός. Ακριβώς, αδελφοί μου, αυτό επιθυμώ απόψε να τυπώσω. Αυτό επιθυμώ να εντυπώσω εις την διάνοια όλων σας. Ότι η παλαιά γενεά έχει ευθύνη δια τη νέα γενεά. Κάθε παιδί που έρχεται εις τον κόσμο, κάθε
παιδάκι που πέφτει από την κοιλιά της μάνας. Κλεί μέσα του ένα μεγαλείο και μια τραγικότητα. Κάθε παιδί είναι, ένα από τα δύο θα είναι. Είναι υποψήφιος Άγιος, είναι υποψήφιος Κακούργος. Κάθε παιδί έχει και σπέρματα περιστεράς και σπέρματα κόρακος. Κάθε παιδί μέσα έχει και καλά σκλήσεις και κακά σκλήσεις. Κάθε παιδί μέσα του έχει δαιμονικά στοιχεία και αγγελικά στοιχεία. Ποια από τα δύο θα νικήσουν? Εξαρτάται κατά μέγα μέρος από το περιβάλλον. Κάθε παιδί είναι ένα δενδρίλιο, ένα δεντράκι. Ή αν πάρεις ένα δεντράκι και το φυτέψεις σε χώμα που είναι κοστινισμένο, που είναι καθαρό χώμα από αγκάθια και από πέτρες, εάν το φυτέψεις σε χώμα αφράτο, σε χώμα που το έχεις εμπλουτίσει με διάφορα λιπάσματα, εάν το χώμα αυτό το ποτίζεις με νερά, εάν υπάρχει κυπουρός να επιμελείται της καλλιεργίας, το δεντράκι αυτό θα ριζώσει. Το δεντράκι αυτό θα αποκτήσει ρίζες. Το δεντράκι αυτό θα γεμίσει άνθο, θα γεμίσει καρπό γλυκύτατο. Έτσι είναι και το παιδί. Δεντράκι είναι. Με μόνη με μια διαφορά. Ότι το δεντράκι δεν φέρει καμία αντίσταση στον κυπουρό. Ενώ το παιδί, το παιδί, μερικά παιδιά ανώμαλα, φέρουν τεραστία αντίδραση στην επίδραση, στην προσπάθεια την οποία καταβάλουν γονείς και διδάσκαλοι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ένα είναι το γεγονός ότι το περιβάλλον του παιδιού, το φυσικό και ηθικό και πνευματικό περιβάλλον του παιδιού, έχει τεραστία επίδραση επί της διαπλάσεως των παιδιών, για να αφαιρέσουμε τους ανωμάλους τύπους. Και από τις πλευράς αυτής ερωτώμε, εμείς όλοι που εύκολα παίρνουμε στα χέρια το λιθάρι να κατακρίνουμε τα παιδιά, ότι τα παιδιά είναι τέτοια και τέτοια και τέτοια και τέτοια. Τα παιδιά που πού ήρθανε, από τον Άρη ήρθαν τα παιδιά, από το φεγγάρι ήρθαν τα παιδιά. Πού γεννήθηκαν τα παιδιά? Εδώ στα χώματά μας, εδώ στα χώματά μας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όταν εμείς πιάνουμε το λιθάρι να κατακρίνουμε, είτε ιεροκήρυκες, είτε δημοσιογράφοι, είτε πατεράδες, είτε παιδαγωγοί, είτε καθηγητές, να ρίψουμε λίθο αναθέματος εναντίον της νέας γενιάς που δεν βαδίζει την τροχιά του έδρους. Σας ρωτώ, εμείς όλοι εδώ μέσα, τέτοια μεγάλη, το μεγαλύτερο έγκλημα, το μεγαλύτερο έγκλημα το οποίο διαπράττουμε, αγαπητοί μου, εδώ στον τόπο μας, είναι το έγκλημα εναντίον της νεότητος. Δεν βρίσκω άλλο έγκλημα μεγαλύτερο από το έγκλημα αυτό. Εάν εμείς φανούμε άξιοι, εάν φανούμε άξιοι, θα σβήσουμε από τη γη αυτή. Αλλά οι επίδρασεις μας υπάρχουν εδώ μέσα. Υπάρχουν εδώ μέσα άνθρωποι, μέσα εδώ στην εκκλησία, που η γιαγιά τους έχει γίνει σκόνη. Σκόνη η γιαγιά τους. Δεν υπάρχει το κοκαλό της. Κι όμως επιδρά η γιαγιά τους, κυβερνάει η γιαγιά. Και ο παππούς και η προπάπος. Διότι είναι η ιστορία των τάφων. Είναι οι τάφοι οι οποίοι κυβερνούν. Και το παρελθόν το οποίο κυβερνά. Συνεπώς, όλοι εμείς οι οποίοι είμαστε εύκολοι να κατακρίνουμε την νεότητα, ας βάλουμε το χεράκι μας εδώ στο στήθος και να ρωτήσουμε ενώπιον του εσταυρωμένου, εμείς όλοι μας, ανεξαιρέτως, τι βοήθεια προσφέρουμε στα παιδιά. Βοηθούμε τα παιδιά να εξελιχθούν νοητικώς, συναισθηματικώς, βοητικώς, να γίνουν προσωπικότητες. Τι θέλει το παιδί? Τι θέλει το παιδί? Το δεντράκι θέλει χώμα. Αν ρωτήσει το δεντράκι, θα σου πει, είμαι μικρό δεντράκι, θέλω νερό, θέλω κλάδεμα, θέλω ψεκασμό, θέλω καθαρόν αέρα, όλα αυτά τα θέλω. Και άμα με περιποιηθείς, θα κουραστούν τα χέρια σου να κόβεις φρούτα από μένα. Περιποιήσουμε τώρα που είμαι μικρό και θα σου δάμε τα μίψω. Το δεντράκι θέλει κυπουρό. Και τα παιδιά θέλουν κυπουρούς πνευματικούς. Τι θέλουν τα παιδιά? Τα παιδιά θέλουν αέρα καθαρό, σωματικό σου μιλώ. Θέλουν ήλιο, θέλουν τροφή καθαρή,
Θέλουν παραπάνω από αυτά. Τα δίδουν οι γονείς. Τα δίδουν οι γονείς όσο μπορούν. Δεν δίνουν κάτι άλλο. Ζητούν παραπάνω από αυτό. Ζητούν διδασκαλία. Λόγια φωτεινά. Ζητούν παραπάνω από τα λόγια τα φωτεινά. Άγιον παράδειγμα. Ζητούν ιδανικά. Ζητούν ήρωας. Το παιδί λατρεύει ήρωας. Αλίμονο στη γενναά όταν σβήσουν ήρωες. Ήρωες είναι τα ψηλά βουνά, οι κορυφές που βλέπει το έθνος. Τι είπα, ότι τα παιδιά ζητούν ιδανικά. Και γυρνάτε το μεγάλο ερώτημα. Η κοινωνία μας έχει ιδανικά, η ελληνική κοινωνία έχει ιδανικά. Αν ανοίξουμε τα χαρτιά και τα συντάγματα και τους νόμους μας, θα δείτε ότι στα χαρτιά, στα βιβλία υπάρχουν τα ιδανικά. Άκουα κάποτε έναν που έλεγε ότι τρία είναι τα ιδανικά που πρέπει να πιστεύει κάθε Έλληνας. Τρία είναι τα αστέρια του έθνους. Το ένα αστέρι που φεγκοβολάει 3.000-4.000 χρόνια είναι η οικογένεια. Κανένα άλλο έθνος δεν έχει οικογένεια όπως το ελληνικό έθνος. Το άλλο αστέρι που φωτίζει είναι η πατρίς. Το τρίτο αστέρι, το άδειτον, είναι η θρησκεία. Οικογένεια, πατρίς, θρησκεία. Θαύμα, δεν διαφωνούμε. Πού διαφωνούμε? Ότι τα ιδανικά αυτά είναι στα λόγια και στα χαρτιά. Στα πράγματα επάνω τα παιδιά τι βλέπουν? Γιατί κάθε παιδί είναι φωτογραφικός φακός που παίρνει σχέδια. Τι συμβαίνουν με τα ιδανικά αυτά? Ενθυμούμε κάποιο ανέκδοτο. Μια φορά κάποιος εκάλεσε τους φίλους του σε τραπέζι και τους έστρωσε τραπέζι. Και όταν εκάθισαν οι φίλοι στο τραπέζι, τους έβαλε μπροστά στον καθένα πιάτα. Πιάτα πολυτελείας. Πιάτα νούμερο ένα. Πιάτα από πορσελάνα. Πιάτα, και στο κάθε ένα πιάτο έβαλε ζωγράφο και ζωγράφισε τα φαγητά. Στο ένα πιάτο ζωγράφισε σταφύλια. Στο άλλο ροδάκινα. Στο άλλο μήλα. Στο άλλο ψάρια. Στο άλλο λαγούς. Στο άλλο πέρδικες. Στο άλλο όλα τα φαγητά τα ζωγράφισαν στα πιάτα. Τα φαγητά ήταν ζωγραφισμένα στα πιάτα. Αυτοί που κάθισαν και είδαν τα πιάτα ζωγραφισμένα, όλοι, εάν τα πιάτα είναι ωραία ζωγραφισμένα, φαντάσου πόσο ωραιότερα θα είναι τα φαγητά. Και περίμεναν με τα πιάτα αδιανά να σερβίρουν τα φαγητά τα πολύτιμα. Περίμεναν, ούτε ένας δεν παρουσιάζονταν. Και αυτοί βλέπανε μόνο τα πιάτα τα ζωγραφιστά, για να ανοίξει περισσότερο, αν φαίνεται, η όρεξή του. Και όταν πλέον είδανε, τότε μπαίνει μέσα και λέγει, μπαίνει μέσα αυτός που σε κάλεσε και τους λέγει, σηκωθείτε κύριε, εχορτάσατε. Εχορτάσαμε. Σηκωθείτε, λέει, φύγετε, εχορτάσατε. Εχορτάσαμε από τα πιάτα, λέει, από τα πιάτα. Μα δεν χορταίνουμε ζωγραφιές ο κόσμος. Θέμε φαγητό, σου λέει, φαγητό. Φύγανε όλοι απογοητευμένοι, μερικοί δε θρασείς, πήραν τα πιάτα και τα έσπασαν πάνω στο κεφάλι του ευδετημόνος, ο οποίος μόνο ζωγραφιστά πιάτα τους προσέφερε. Ο μύθος δειλεί. Τι κάνουμε εκεί εμείς? Ο ένας ζωγραφίζει την οικογένεια. Οικογένεια, οικογένεια. Ποιητής, ζωγράφος, ιεροκήρυκας. Οικογένεια. Οικογένεια και πάλι οικογένεια και πάλι οικογένεια. Ένα πιάτο ζωγραφιστό Θαυμάσιο. Ο άλλος πιάνει και ζωγραφίζει την πατρίδα. Πατρίδα και πατρίδα και πατρίδα. Άλλο πιάτο ζωγραφιστό. Ο τρίτος ζωγραφίζει την θρησκεία. Όταν όμως φύγουμε από αυτή τη θεωρία και κατεβούμε κάτω στην πραγματικότητα, τι θα δούμε? Φωνάζει ο ένας οικογένεια. Οικογένεια φωνάζει. Οικογένεια. Τι είναι οικογένεια? Μέσα στα βιβλία
Είναι θεσμός Άγιος, μυστήριον μέγα. Είναι ο γάμος ένωσης καρδιών. Είναι ο γάμος συμβόλαιων ιερών. Είναι ο γάμος δεσμός αδιάλυτος. Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Παρακάτω, παρακάτω, παρακάτω. Φωνάζουν και λέγουν ότι ο γάμος είναι ένωσης καρδιών, υπόθεσης καρδιάς. Πάει για να τα ακούσω καλά, για να τα ακούσω καλά. Υπόθεσης καρδιάς, συνταυτισμός σκέψεων. Ναι, συγκλήρωσης βίου παντός. Ωραία λόγια. Η καρδιά λοιπόν εκείνη σήμερα ήτανε, είναι. Δεν είναι. Γιατί. Απόδειξη. Μια κόρη η οποία έχει όλα τα προσόντα. Και σωματικά προσόντα και διανοητικά προσόντα και προπαντός ειδικά προσόντα. Και να γίνει μια μητέρα, μια μάνα, μια Ελληνίδα. Αυτή η κόρη επί χρόνια τώρα περιμένει τον ήμφιο. Επί χρόνια τώρα περιμένει τον νέον, περιμένει τον άνθρωπο. Γιατί? Και κινδυνεύει να μπει στο ράφι. Γιατί? Αφού είναι εντάξει. Και κορμί, και ψυχή, και μυαλό, και αντίληψης, και όλα τα προσόντα. Γιατί? Διότι λείπει το παραδάκι. Είναι φτωχιά. Φτωχιά όπως ήταν φτωχιά και η Πραγία Θεοτόκος. Κανείς δεν πλησιάζει την πόρτα της. Μια άλλη αντιθέτως, που δεν έχει ούτε το ένα εκατοστόν των προσόντων τα οποία έχει η άλλη κόρη πτωχή, αλλά η οποία όμως διαθέτει χρυσίων και αργύριων. Αυτή η άλλη αγοράζει όποιον θέλει γαμπρόν της αρεσίας της. Και παραμένει και κατά αυτόν τον τρόπο η άλλη κόρη πικραίνεται και δεν θέλει πλέον να ακούσει ούτε το πνευματικό της, ούτε τον ιεροκήρυκά της, ούτε το δεσπότη, γιατί σου λέγει ότι αυτά τα λέτε, λέτε ότι είναι μυστήριο, αλλά εσείς πάτε στους γάμους με τις στολές σας, τις ωραίες στολές σας και στεφανώνετε την κόρη εκείνη που έδωσε τη μεγαλύτερη πρίκα, που τουλάχιστον δεν έπρεπε να πατήσει ούτε δεσπότης ούτε παπάς σε τέτοιους γάμους που αγοράζονται, αγοράζονται οι γαμπροί. Έγινε πλέον όχι υπόθεση καρδιάς, αλλά υπόθεση χρήματος. Γράψανε, είχα μάθει προκαιρού, ότι ένας φτωχός πατέρας οικογενειάρχης, που ήταν στην Εύβοια, είχε μια κόρη. Εργατική, φιλότιμος, εντάξει. Δεν παρουσιάζεται ο κανένας. Ή το γέροντας. Δεν ήθελε να κλείσει τα μάτια του και να αφήσει την κόρη του ανύπανδρο. Τι έσκεφτηκε, τι έκανε. Διέδωσε με τρόπο στα γύρω χωριά ότι κάποιος πλούσιος συγγενής των απέθανε στην Αμερική και άφησε πάρα πολλά δολάρια. Μόλις το επληροφορήθηκαν στα διάφορα χωριά ότι η κόρη έγινε κληρονόμος ενός θείου της που απέθανε στην Αμερική με μαγαζά και εργοστάσια, και ύστερα από μια εβδομάδα του ζήνα ολόκληρη υποψήφοι να θέλουν την κόρη. Άρα αγαπητοί μου, δεν είναι πλέον ο γάμος μυστήριων μέγα καιρών και ένωσης καρδιών, αλλά είναι υπόθεσης χρήματος. Ο γάμος, ο άγγελος. Ο άγγελος παίρνει και γράφει ίσον μυστήριων μέγα. Ο διάολος, τι το έκανε ο γάμος. Ο γάμος ίσον εμπόριο. Εσχρότατο εμπόριο. Όταν λοιπόν τα παιδιά και οι νέοι βλέπουν ότι στα χαρτιά ο γάμος είναι ένα θαυμάσιο, είναι μια θεωρία, αλλά όταν στα πράγματα επάνω βλέπουν ότι ο γάμος κατήντησε ένα είδος εμπορικής πράξεως, πώς θέλεις τα παιδιά αυτά να έχουν ιδανικά? Φωνάξανε. Πέντε χρόνια φωνάζω. Γράψανε, είπαμε, αποδείξανε. Φέραμε κανόνας, κατεβάσαμε Ευαγγέλια και πολυελαίους, ανοίξαμε ιστορίες, φέραμε παραδείγματα. Γράψαμε και θα γράψουμε και δεν θα πάψουμε να γράψουμε. Τι? Ότι θα είναι ευλογημένη ημέρα.
ευλογημένη ημέρα. Εγώ τουλάχιστον θα κατεβώ στον τάφο ευτυχισμένος, εάν μια μέρα, αν θα έρθει αυτή η μέρα, και εξαρτάται να έρθει η μέρα από εσάς όλους, θα είναι Αγία η μέρα αυτή, όταν μια μέρα βγει ένα διάταγμα, με μια υπογραφή, καταργείται η πρίκα. Θα είναι μεγάλη ελευθερία στο λαό. Θα είναι η μέρα ελευθεριάς. Σκλαβωμένη είναι η γυναίκα. Πολιέται η γυναίκα. Κοιτάξτε τι διάβασα σήμερα. Μια δυστυχισμένη μάνα γέννησε ένα κορίτσι, δεύτερο κορίτσι, τρίτο κορίτσι. Σταμάτα πλέον. Το τέταρτο το πτύξε. Γιατί αυτό το μίσος εναντίον των κοριτσών? Διότι υπάρχει πρίκα. Ας σηκωνόταν από τον τάφο ένας πατριάρχης Άγιος. Πατριάρχης Άγιος. Ο Σαμουήλ που έβγαλε νόμο, είπε στο πατριαρχείο, κάτω από τους σουλτάνους, έβγαλε χαρτί ο πατριάρχης. Όποιος τολμάει να παίρνει πρίκα να είναι αφορισμένος, και αυτός και η μάνα του και ο πατέρας του και η μεσίτε. Και κόπηκε με τη ρίζα. Τέτοιους αγώνας πρέπει να κάνει η Εκκλησία μας. Να καταργηθεί η πρίκα αντιχριστιανικών έθιμων που κατήτησε η γυναίκα σκλάβα, που κατήτησε ο άντρας ένα είδος υποζυγίου που αγοράζεται. Και έπειτα μου μιλάτε για μυστήρια. Ήθε είναι μυστήριο ο γάμος, ή δεν είναι μυστήριο. Εάν είναι μυστήριο ο γάμος, κάτω η πρίκα. Εάν δεν είναι μυστήριο ο γάμος, τότε πάμε σε άλλη θεωρία. Και παρουσιάσαμε ότι ο μεν γάμος είναι μυστήριο, αλλά η σκληρά πραγματικότητα παρουσιάζει αυτό είδος εμπορικής πράξεως. Τι είπαν για το γάμο? Φωνάζουν. Γάμος. Και ρώτησε ένα δικηγόρο. Γάμος. Συγκλήρωση δύο παντός. Γάμος. Δεσμός αδιάλυτος. Γάμος. Μόνον το φτιάρι του νεκροθάφτου πρέπει να χωρίσει το αντρόγυνο. Μόνο το φτιάρι. Τίποτε άλλο. Και κάτι άλλο. Εκτός από το θάνατο και κάτι άλλο χωρίζει το ανδρόγυνο. Ποιο είναι το άλλο? Είναι η απιστία. Είναι η μοιχεία, το έγκλημα αυτών των τρομερών. Εκτός από το θάνατο και από την απιστία του ανδρογύνου, τίποτε άλλο δεν μπορεί να χωρίσει το ανδρόγυνο. Μόνον με θάνατον και μοιχεία διαλύεται το ανδρόγυνο, λέγει η παράδοση της Εκκλησίας μας. Αυτά λέμε. Και τώρα, τι γίνεται τώρα? Τώρα τι γίνεται? Έγινε το πιο εύκολο πράγμα το διαζύγιο. Πώς? Δυο μόνο ψευδομάρτυρες. Από αυτούς τους ψευδομάρτυρες που έχουν γεμίσει οι διάδρομοι των δικαστηρίων μας. Δυο ψευδομάρτυρες, ένας δικηγόρος που κάνουν χρυσές δουλειές με την έκδοση των διαζυγίων. Καλά, τέλος πάντων. Δύο μάρτυρες το υποφέρουν. Ένας δικηγόρος βρίσκεται. 9.000 δικηγόροι είναι. Πώς είναι? Βρίσκονται κι αυτοί. Αλλά ένα δεν μπορώ να καταλάβω. Ένα, το μυαλό μου φεύγει. Φεύγει το μυαλό μου από τη θέση του κανημάρχη μου. Το είπα, το έγραψα, το κήρυξα. Καλά όλα αυτά. Αλλά πώς? Γιατί διαζύγιο δεν βγαίνει. Ας βγήκε απόφαση δικαστηρίου. Ας παρουσιάστηκαν οι μάρτυρες. Διαζύγιο δεν βγαίνει εάν δεν μπει μια υπογραφή. Ποια υπογραφή? Εάν δεν υπογράψει ο δεσπότης. Εάν δεν υπογράψει ο δεσπότης, διαζύγιο δεν βγαίνει. Εγώ, αγαπητοί μου, το είπα και το έγραψα, ότι για αυτά τα διαζύγια που βγαίνουν συνεχώς, τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει η Εκκλησία. Θα έπρεπε να πει στο κράτος, αλ, διαζύγιο δεν υπογράφω. Διότι λέγει ο Κυριός μου, ο Θεός συνέζευξε, ο άνθρωπος μη χωριζέται. Εγώ τουλάχιστον, εάν ήμουν επίσκοπος, να μου κόβανε τα χέρια, διαζύγιο δεν υπέγραφα. Ας μην πηγαίνουν εξόρια, δεν υπέγραφα διαζύγιο. Οι δικοί μας δεσποτάδες θα κουραστούνε για χιλιάδες διαζύγια που βγαίνουν κάθε μέρα για τη φάμπρικα αυτή του διαβόλου. Αχ, πότε θα έρθει η Άγια ημέρα η Εκκλησία να χωρίσει από το κράτος
και η Εκκλησία γίνει ελευθέρα και να εξουσιάζει η Εκκλησία την Εκκλησία και να πάψουν πλέον οι διάφοροι νόμοι του κράτους να εξουσιάζουν την Εκκλησία του Χριστού μας. Δεσμός αδιάλυτος. Και τώρα δεν φτάνει το νόμοι, τώρα τελευταίος θέλουν να κάνουν το διαζύγιο πιο ελαστικό. Παρουσιαστήκανε μερικοί που πήγαν στα δικαστήρια και προσπαθήσανε να βγάλουν διαζύγιο. Και το δικαστήριο δεν έβγαλε διαζύγιο, γιατί δεν βρήκε καμιά αφορμή, νόμιμο αφορμή, δεν βρήκε νόμιμο αφορμή από εκείνες τις αφορμές που λέγει ο ελαστικότατος περί των διαζυγίων νόμος. Και τι σκεφτήκανε. Σκέπτονται και κάνουν τεραστία κίνηση και μέσα στην Βουλή και μέσα στην Εκκλησία και παντού και μέσα στον πληρωμένο τύπο κάνουν τεραστία κίνηση το ελληνικό κράτος που έχει θεσμό την οικογένεια να εφαρμόσουν και νέο νόμο. Ποιο νόμο? Βρήκαν ένα μηχάνημα. Βρήκαν ένα καινούριο μηχάνημα που θα διαλύει ευκολότερο το γάμο. Και το μηχάνημα αυτό δεν είναι ελληνικό. Δεν φτιάχτηκε εδώ στην Ελλάδα το μηχάνημα αυτό. Το μηχάνημα αυτό του είναι φτιαγμένο στο Χόλιγουντ. Ζητούν λοιπόν να φέρουν από το Χόλιγουντ τέτοιο μηχάνημα. Και το μηχάνημα αυτό που θα βγάζει αράδα διαζύγια ονομάζεται αυτόματο διαζύγιο. Δηλαδή με άλλα λόγια. Όταν ένας αφήνει τη γυναίκα και τα παιδιά του και σμίγει με παλακίδα με μια διαφθαρμένη γυναίκα που εγέμισε η Αθήνα από διαφθαρμένας γυναίκας, όταν λέγω αφήνει αυτό στην γυναίκα την τίμια και σμίγει με άλλη, μέσα σε 2 χρόνια, 3 χρόνια, χωρίς μάρτυρας, με ένα πιστοποιητικό της αστυνομίας ότι λείπει από το σπίτι 2 χρόνια, θα έχει δικαίωμα να διαλύει τον γάμο, να στεφανώνεται η πόνη και να πεθάνει στο φθισιατρίο η τιμία Ελληνίδα. Γιατί το θέλει το Hollywood και το θέλουν οι νόμοι και το κράτος, το οποίο δεν έχει μέσα συνέστηση της αποστολής του. Γάμος. Ένωσης καρδιών. Και όμως κατήντησε να είναι εμπόριον. Γάμος, αδιάλυτος θεσμός και διαλύεται. Α, ξεχάσαμε. Μες στην οικογένεια δεν είναι μόνο άντρας ή γυναίκα. Όχι. Ξεχάσαμε. Εάν υπάρχει άντρας ή γυναίκα, υπάρχουν για ένα μεγάλο σκοπό. Δεν είναι ο άντρας ή γυναίκα δαϊδονάς και διασκεδάσεις. Όχι. Η οικογένεια είναι σταυρός, είναι θυσία, είναι γολγοθάς. Δεν υπάρχει ο άντρας ή γυναίκα παρά μόνο για ένα σκοπό, για τη νέα γενιά. Για το παιδί υπάρχει ο άντρας ή γυναίκα. Ω το παιδί. Το παιδί. Η αυτή μεγαλειώτηση. Περνάει η αυτή μεγαλειώτηση. Μάλιστα, η αυτή μεγαλειώτηση. Τα λέμε αυτά. Σας ερωτώ, τι κάνουμε για το παιδί? Τι κάνουμε για τους πολυτέρακτους γονείς που έχουν στον ώμο τους βαρύ σταυρό 4 και 5 και 6 και 7 παιδιά? Τι κάνουμε εμείς η Εκκλησία και η πολιτεία για τους πολυτέρακτους? Ένα περιθώριο μηδέν. Παιδί σου λέει. Παιδί, πολύ καλά το παιδί. Τι γίνεται για το παιδί? Το παιδί είναι λουλούδι και θέλει περιποίηση. Θέλει γλάστρα, θέλει φραγμό. Το παιδί, τι είναι το παιδί? Το παιδί και ο νέος τι είναι? Είναι έφλεκτος είναι. Είναι μπαρούτι το παιδί. Και όταν έχεις μπαρούτι, όταν έχεις έφλεκτου σύλλας, μακριά η φωτιά. Υπάρχει εδώ στην Αθήνα ένα εργοστάσιο νάιλον που είναι έφλεκτες σύλλες. Όταν μπεις μέσα, γράφει το εργοστάσιο. Απαγορεύεται αυστηρός το τσιγάρο. Γιατί μόλις πέσει το τσιγάρο κάτω, η τέφρα φτάνει να κάψει ολόκληρο το εργοστάσιο, να πάρει φωτιά. Ένας υπάλληλος που εκάπτυσε, τον απέλησε. Έφλεκτον εργοστάσιον. Είναι έφλεκτον εργοστάσιο η νεότης. Και πρέπει να απομακρύνομαι από μακριά κάθε τι που ρεθίζει την νεότητα. Το κάνουμε κάθε άλλο. Όταν πάτε απόψε στα σπίτια σας, ανοίξτε να διαβάστε Δανιήλ κεφάλαιο 3.
Εκεί στον ανήλ κεφάλαιον τρίτον υπάρχει το εξής. Ότι κάποιος βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ άναψε ένα καμίνι. Και αφού άναψε το καμίνι, διέταξε τους υπηρέτες. Εσύ θα πάρεις τουπιά. Ο άλλος στον άλλο περιπηρέτη. Εσύ θα πάρεις πίσα. Ο άλλος, εσύ θα πάρεις πετρέλαιο. Ο άλλος θα πάρεις κλίματα. Και θα τα ρίπτετε συνεχώς. Πρώτα στουπί. Κατόπι πίσα. Κατόπι πετρέλαιο. Κατόπι κλίματα. Φανταστείτε τι έγινε. Η φωτιά έφτασε 50 μέτρα. 50 μέτρα. Γύρω απάνω φλόγες τεράστιες. Να Ναβουχοδονόσορα. Τρελάθηκες. Τι θέλεις το καμίνι αυτό? Και απαντά ο Ναβουχοδονόσορας. Το καμίνι αυτό τ' άναψα για να κάψω τα παιδιά, τα τρία παιδιά που δεν λυγίσανε. Και τα παιδιά βέβαια έπεσαν μες στο καμίνι, αλλά δεν κάηκαν. Ούτε οι τρίχες στη κεφαλή σου. Τρεις παιδες εν καμίνο. Θαύμα βέβαια. Αδελφοί μου. Παράδειγμα είναι αυτό. Βλέπω ένα Ναβουχοδονόσορα μες στην κοινωνία που άναψε καμίνι. Ποια είναι αυτός ο Ναβουχοδονόσορας? Είναι η σύγχρονος κοινωνία. Τι άναψε καμίνι? Καμίνι? Ποιο είναι το καμίνι? Είναι τα κακά παραδείγματα όλων μας. Δεν φτάνει που έχει κάθε νέος φωτιά. Κάθε νέος έχει φωτιά. Δεν φτάνει που έχει τη φωτιά αυτή. Αλλά εμείς τη φωτιά αυτή ρίπτουμε προς ανάματα. Έχει τη φωτιά ο νέος. Μέσα του κοχλάζει το αίμα. Και εμείς δεν λαμβάνουμε μέτρα να σβήσει αυτή η φωτιά που έχει μέσα του, η αμαρτωλός φωτιά, η σεξουαλική φωτιά, η φωτιά της αμαρτίας. Αλλά εμείς ζητούμε να την αυξήσουμε τη φωτιά. Και λέγει λοιπόν ο Σατανάς στον ένα: φέρνε στουπιά, στον άλλο φέρε πίσα, στον άλλο φέρε πετρέλαιο, στον άλλο φέρε. Ποιοι είναι αυτοί? Λέγει στον ένα λέγει, στο δημοσιογράφο, στο καμίνι αυτό να δημοσιεύεις κάθε πρωί και μια φωτογραφία. Στουπί! Φωτιά είναι για τους νέους αυτό. Στον άλλο λέγει, στον κινηματογράφο, να δημοσιεύεις τέτοια γυμνά ώστε να μην μείνει νέος αμόλυντος. Στο ραδιόφωνο λέγει να παίζεις πλάκες που θα ξετρελάρουν όλα τα παιδιά του κόσμου. Στον άλλο, και έτσι λοιπόν η φωτιά αυτή έγινε Βαβυλώνιος σκάμινος, μέσα στην οποία καίγονται τα παιδιά. Και αν αγαπητοί μου σήμερα υπάρχουν παιδιά και υπάρχουν νέες που στέκονται ψηλά μέσα στην Βαβυλωνία κάμινων, αυτό δεν είναι δικό τους, είναι του Θεού. Ο Θεός τα φυλάει. Ο Θεός τα φυλάει τα παιδιά αυτά μέσα στην κάμινον αυτή του πυρός. Φωνάζουμε λοιπόν οικογένεια και την οικογένεια την έχουμε διαλύσει. Και έτσι παρουσιάζει. Α, ξέχασα. Α, παρουσιάστηκε ένα σωματείο. Α, παρουσιάζει ένα σωματείο. Σωματείο λέει θα αναλάβει την προστασία της ελληνικής οικογενείας. Ένας τίτλος μεγάλος. Σωματείο προστασία της οικογενείας. Άκου πράγματα. Και διαβάζεις και τη βλέπεις. Λέει θα προστατεύσουμε την οικογένεια. Και είναι αυτοί πόσα μέλη. Ζητούν τι ζητούν. Αυτοί λέει απ' έξω προστασία της οικογενείας. Αλλά το ορθόν έπρεπε να λέγει διάλυση σωματείων ή διάλυση οικογενείας. Ζητάει το τέταρτο γάμο, ζητάει το πέμπτο γάμο, ζητάει τα διαζύγια, ζητάει τα πάντα. Και είχαν το φράσος να γράψουν απ' έξω από το σωματείο τους προστασία οικογένεια. Και πάλι το ελληνικό κράτος ενέκρινε εναντίον των σωματείων. Και είναι γραμμένοι, πώς είναι γραμμένοι? Φρίξατε. Είναι γραμμένοι 30.000. Σε όλη την Ελλάδα. Όλοι διαζευμένοι. Που δεν μπορούν να πάρουν διαζύγιο γιατί το δικαστήριο δεν βρίσκει αιτία νόμιμων να δώσει το διαζύγιο. Όλοι αυτοί οι 30.000 μαζευτήκαν από όλη την Ελλάδα και φτιάσανε σωματείο και το ονόμασαν προστασία της οικογένειας. Και από αυτούς είναι. 5.000 μέσα στην Αθήνα είναι από τέτοιους. Στη Θεσσαλονίκη είναι 3.000 και κάτω στην Πάτρα, την πόλη του Καρναβάλου, είναι 2.000. Όλοι αυτοί μαζευτήκανε σε όλη την Ελλάδα. Αλλά αδελφοί μου, το αστέρι αυτό, η οικογένεια, το πήραμε από εκεί απάνω, το αστέρι αυτό
και το ρίψαμε μέσα στον βούρκον, μέσα στην αμαρτία. Για να δούμε, στέκεται το άλλο αστέρι. Το άλλο αστέρι ποια είναι, η πατρίδα. Οι πατρίς. Αυτές τις ημέρες, χιλιάδες φορές ακούστηκε η λέξη πατρίς και πατρίς και πατρίς και πατρίς και πατρίς και πατρίς και πατρίς. Σύμφωνα. Στα παλιά τα βιβλιάρια των στρατιωτών μας, στα ατομικά τους βιβλιάρια των στρατιωτών μας, ήταν τυπωμένο πάντοτε ο λόγος που γράφει ότι μητρός και πατρός και απάντων προγόνων τιμιότερον εστί η πατρίς και πρατισνούν έχουση και πραθεείς και πρατισνούν έχουση. Ότι παραπάνω από όλα είναι η πατρίς. Πολύ καλά. Και μάλιστα η πατρίς που ονομάζεται Ελλάς. Πολύ καλά. Σύμφωνοι. Στα πράγματα τώρα. Πόσο στοιχίζει αυτή η πατρίδα, όχι σε λέξεις, όχι σε βερμπαλισμό, όχι σε λόγια κούφια, όχι σε θεωρίες, όχι σε βιβλία, όχι σε περιοδικά, όχι στο ραδιόφωνο, όχι σε πλάκες, όχι σε τραγούδια. Πόσο στοιχίζει η πατρίδα, σε θυσίες. Έλα σε ζυγίσω. Πόσο αδράμια είναι ο πατριωτισμός. Έλα σε ζυγίσω. Τα έργα σου. Θα αποδείξω αν είσαι πατριώτης. Πατρίς, φωνάζει πατρίς. Εάν αγαπούς την πατρίδα, πρώτο νούμερο. Αυτός ο πλούσιος που έχει τα χρήματα πολλά και τα πορτοφόλια τον ασθενάζουν και σκίζονται, αυτός ο πλούσιος, πρώτα-πρώτα. Δεν ζητούμε το αίμα του. Το αίμα τα δώσαν τα παιδιά για να ζήσει αυτός ο τόπος ελεύθερος. Ζητούμε το λιγότερο. Τα χρήματα. Εάν τα αγαπούσε την πατρίδα του, θα ήταν συνεπής εις τας οικονομικάς υποχρεώσεις του. Θα έσπευδε στο ταμείο του κράτους και θα επλήρωνε τον φόρο του τίμια, ειλικρινά. Κι όμως, αυτοί που αποφεύγουν το φόρο να δώσουν στο κράτος, αυτοί που αποφεύγουν το φόρο δεν είναι μικροί. Αυτοί που αποφεύγουν να πληρώσουν τους φόρους στο κράτος είναι αυτοί που φωνάζουν πατρίδα και πάλι πατρίδα. Αυτοί που αποφεύγουν να δώσουν το κράτος τους, αυτοί είναι οι μεγάλοι φοροφυγάδες. Και τα βάρη των φόρων, τα βάρη των φόρων, πέφτουν στους ώμους του μικρού, του μαρτυρικού λαού μας που κάμπτεται κάτω από τη βαρυτάτη φορολογία για να αποφεύγουν οι άλλοι τις βαρυτάτες υποχρεώσεις προς τους νόμους. Και ψηφίζει το κράτος νόμους επί νόμους. Αλλά αυτοί είναι ασύλληπτοι. Γιατί είναι ασύλληπτοι είναι άλλο θέμα. Πατρίδα φωνάζει. Για να αγαπούσε την πατρίδα, θα αγαπούσε, τι θα αγαπούσε. Θα αγαπούσε τη σημαία. Ναι, τη σημαία, αυτό το πανί, ναι, τη σημαία, θα την αγαπούσε. Πώς, στα λόγια? Όχι στα λόγια. Θα αγαπούσε την πατρίδα στην πραγματικότητα. Και θα το είχε καμάρι του, καμάρι του. Αφού τον βοήθησε... Ποιος τον βοήθησε τώρα, άστο το θέμα. Αφού τον βοήθησε και έχει καράβια, καράβια πλεούμενα, που επίκτωσε η Μεσόγειος από καράβια ελληνικά προς τιμήν των παιδιών της Ελλάδος, αφού έχει καράβια, θα θεωρούσε χαρά του επάνω στα κατάρτια των καραβιών του να υψώσει την ελληνική σημαία. Εάν άλλοι υψώσαν τη σημαία πάνω στα ψηλά βουνά με αίματα, αυτός σε καλεί το να υψώσει τη σημαία επάνω στα κατάρτια των καραβιών του. Ένα στινάκι ήταν, ένα στινάκι ήταν. Κι όμως τα καράβια τους επάνω στις θάλασσες παρομενίζανε κάτω από την Τουρκία. Ο Κατσαντώνης είχε τη σημαία την ελληνική κάτω από την Τουρκία. Και μέσα σε ελεύθερο κράτος αυτοί επάνω στα κατάρτια τους δεν ανεμίζει ελληνική σημαία. Αλλά ανεμίζει η σημαία μικρών και ασημάτων εθρών. Σε άλλο κατάρτι η σημαία της Κωνσταρίκας. Στο άλλο κατάρτι η σημαία του Παναμά. Στο άλλο κατάρτι η σημαία της Γουετεμάλας. Στο άλλο κατάρτι γιατί? Γιατί εκεί είναι φτηνά τα πάντα. Και για λίγα τριάχοντα αργύρια προτιμούν στα κατάρτια του νεφοπλιστέ να υψώσουν ξένες σημαίες. Θέτε να τους δείτε, θέτε να τους δείτε, να κατεβάσουν όλες τις σημαίες και να υψώσουν ελληνικέ σημαίες. Όταν δούνε ότι το κράτος του ελληνικό τους κάνει χατήρι και τους έχει αφορολογεί τους, θα υψώσουν επάνω στα κατάρτια τους την ελληνική σημαία και θα γιορτάσουμε το γεγονός η μισή λίδη. Τρίδα. Πατρίδα. Πατρίδα και φόρο δεν πληρώνεις. Πατρίδα και τα κατάρτια σου έχεις ξένες σημαίες. Πατρίδα, αν είσαι πατριώτης, στο πορτοφόλι σου μέσα θα έχεις ελληνικά φράγκα.
ελληνικά φράγκα. Αυτά τα φράγκα, τα φτωχά φράγκα θα τα έχει στην πορτοφόλη. Κι όμως αυτοί καμία εμπιστοσύνη στο ελληνικό νόμισμα. Λένε εμπιστοσύνη στο ελληνικό νόμισμα, φωνάζουν τον κόσμο αποταμίευση να μαζέψουν τα χρήματα πολύ καλά. Συμφωνώ και εγώ, ναι, συμφωνώ. Όλα αυτά ωραία. Ωραία αυτά. Και αυτοί τα λεπτά τους, τα χρήματά τους, τα κάνουν μετοχές στο εξωτερικό. Τα χρήματά τους τα κάνουν, δεν είναι μυστικό, αγαπητοί μου, δεν είναι μυστικό αυτό. Τα χρήματά τους τα κάνουν ρόβδους χρυσού. Ρόβδους χρυσού που τα φυλάνε στην Ελβετία, μέσα στις άλλες χώρες. Και άμα μια κάμια μακάρι, Άγιοι Άγγελοι, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, φυλάγε τον τόπο μας, φυλάγε τα βουνά μας, τα λαγκάδια μας. Αν καμιά φορά, ας μη δώσει. Εμείς οι παλαιότεροι που ζήσαμε το δράμα, που πολεμήσαμε, που αγωνιστήκαμε, που βγήκαμε χιλιά κομμάτια, που πήγαμε στις φυλακές, δεν θέλουμε να έρθει αυτή η μέρα. Για την νέα γενιά δεν θέλουμε να έρθει αυτή η μέρα. Όχι, εγώ τουλάχιστον θέλω να αποθάνω, μπορώ να δω πάλι μια τέτοια αυτή η μέρα. Λοιπόν, αν έρθει καμιά τέτοια ημέρα κατηραμένη, να τους δείτε αυτούς με τα ελικόπτερα να φεύγουν από την Ελλάδα, με τους ράβδους τους, με τους μοντογάς τους. Για να μένει αυτός ο μικρός λαός εδώ να υποφέρει προσέσκος όλων αυτών των κυρίων. Πίδα φωνάζει και φόρο δεν πληρώνει. Πατρίδα φωνάζει και σημαία δεν υψώνει στα κατάρτια του. Πατρίδα φωνάζει και νόμισμα ελληνικό το περιφρονάει. Πατρίδα φωνάζει, φωνάζει η πατρίδα. Και ούτε μια δραχμή, ούτε μια δραχμή δεν δίνει στα ευαγή ιδρύματα. Ζώντας και πεθαμένος, πέθανε. Διαθήκη ανοίγονται κάθε μέρα. Στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη ανοίγουν κάθε μέρα διαθήκες. Κλαίω, αδελφοί μου, μαθαίνω, μου γράφουν από το Λονδίνο, μου γράφουν από το Παρίσι, μου γράφουν. Ανοίγουν διαθήκες κάθε μέρα πλουσίων που μπορούν να αγοράσουν το Λονδίνο και την Νέα Υόρκη και την Ελλάδα ολόκληρα 100 φορές. Ανοίγουν διαθήκες του. Τι δίδουν στα σκυλιά, στα γατιά, στις υπηρέτριες, στις παλακίδες, στις ερωμένες Αγγλίδες, Αμερικάνοι. Δίδουν με το φτιάρι. Στην πτωχή μας, στην πατρίδα, ούτε μία δράχμη. Πού είναι οι μεγάλοι ευεργέτε? Πού είναι οι μεγάλοι ευεργέτε μας που γέμισαν την Ελλάδα με κτίρια? Κοιτάξτε, Αρσάκιο, Ριζάριο, Πολυτεχνείο, Βαρβάκιο, τα πάντα. Ποιοι πτωχαδάκια που φεύγανε με παντελόνι γυμνοί με την ευχή της μάνας των. Άλλος πήγαινε υπηρώτης επάνω στη Μόσχα, άλλος πήγαινε στην Οδυσσό, άλλος στην Αλεξάνδρεια, άλλος από εδώ. Μια καρδιά είχανε. Θεέ μου, να πιάσουμε λεπτά, να κάνουμε καλό, να χτίσουμε σχολείο στο χωριό μας, να χτίσουμε πανεπιστήμιο, στη φτωχή μας την πατρίδα, εκεί να μεγαλώνουμε. Κι άνοιγε η διαθήκη και έκλαιγε όλη η Ελλάδα. Άνοιξε η διαθήκη του Ριζάρη και έκλαιγε η Αθήνα. Άνοιξε η διαθήκη του Βαρβάκη και έκλαιγε η Αθήνα. Έκλαιγαν, βλέπανε όλα τα χρήματά τους. Τα αφήνε στην πατρίδα και για μισή Ελλάδα από φιλανθρωπικά καταστήματα. Αντέστε τα Γιάννα, μια μικρά πόλη, πτωχή πόλη, γεμάτη φιλανθρωπικά καταστήματα. Τα χτίσανε οι πυρώτες, τα γνήσια παιδιά της. Πού είναι σήμερα η ευεργέτη? Ένας Αβέρο. Πού είναι Αβέρο, ο Αβέρο που μας έφτιασε όχι μόνο το μαρμάρινο στάδιο, η μικρή αυτή εισφορά, μας έφτιασε εκατομμύρια λίρες, μας έφτιασε τον Αβέρο, το θρηλυκό καράβι που μάντρωσε τους τουρκαλάδες μες στα στενά και να ξεμητήσανε από εκεί μέσα. Πού είναι αυτοί οι ευεργέτες μας? Πού είναι αυτοί οι μεγάλοι άνδρες? Όλα έγιναν business, όλα έγιναν συμφέρον. Και η πατρίς τι κατήντησε? Η πατρίς, ο πατρίς, πατρίφωνα, σου απαγορεύω να μιλάς πατρίδα. Εις τα χείλη σου είναι εμπεγμός, είναι θέατρο είναι η πατρίς. Να μιλάνε για την πατρίδα οι ανώτεροι, να μιλάνε οι αξιωματικοί οι έφεδροι, να μιλάνε τα παιδιά της Ελλάδος. Εσύ όχι. Δεν σε επιτρέπω να μιλάς για την πατρίδα. Τρώω κατ' την οποία για την πατρίδα. Τίποτα δεν αισθάνεσαι, τίποτα δεν έχεις μέσα στην καρδιά σου. Πατρίδα, ο πατρίς, άστρο και κατήνησε πατρίς, ίσον η πατρίς, ίσον η τσέπη τους. Τίποτα άλλο δεν είναι η πατρίδα τους. Αδελφοί μου, το ένα αστέρι, το ιδανικό οικογένεια, το ρίψαμε μέσα στο Χόλιγουντ. Το άλλο αστέρι, το ρίψαμε μέσα στα χρηματοκιβώτια μας του Ιούδα. Ας αναγνωρίσουμε τα λάθη μας. Και ας μετανοήσουμε και ας συναισθανθούμε τα λατώματά μας για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια νέα κοινωνία. Τέλος. Με Κύριο Σιμών Ιησούς Χριστός, διαπρεσβειών της Παναγίας Θεοτόκου, ας φυλάτη πάντα στη μας, αγαπητοί αδελφοί. Αμήν.